24ωρο έντασης προβλέπεται το σημερινό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που στο μέσο του μετεκλογικού θρίλερ βρίσκονται ενώπιον του πρώτου κύματος διαδηλώσεων στην Ουάσιγκτον, όπου έχουν φτάσει ακροδεξιοί υποστηρικτές του Τραμπ και από την άλλη αριστερές ομάδες, με την έδρα του Λευκού Οίκου να θυμίζει αστακό, όπως είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου στην εκπομπή Αντιθέσεις. Θα γίνει μια συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο του Προέδρου και μια συγκέντρωση στο ανώτερο δικαστήριο. Αυτό έχει τη σημασία του, όπως ξέρετε. Και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. Δεν θα είναι πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο, διότι στο Λευκό Οίκο είναι οι αντίπαλοι τους. Είναι αυτοί που χαρακτηρίζει ο πρόεδρος τρομοκράτες αριστερούς, η λεγόμενη Αντίφα. Άρα πάτε για Σάββατο ένταση. Πάμε για Σάββατο ένταση. Πόλος. Κόλαση. Μάλιστα. Κόλαση. Την ίδια ώρα ο Τραμπ για πρώτη φορά έδειξε να αλλάζει τόνο. Και ενώ μιλάει για νοθεία εκλογικού αποτελέσματος, ανοίγοντας την μέσω δικαστηρίων μάχη διατήρησης του στην Προεδρία, λίγες ώρες πριν, με δήλωσή του, μετακινήθηκε τουλάχιστον φραστικά. Είπε ότι ο χρόνος θα δείξει ποιος θα αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι έχει αρκετές αναλύσεις η δήλωση όπως την είπε. Τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που δεν λέει ότι θα είναι αυτός ο πρόεδρος. Η πόλωση φαίνεται να υπάρχει, να εντείνεται, δεν ξέρουμε για πόσο θα κράτησει και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι με το ότι εντάξει, okay, είχαμε έναν ιδιόρυθμο πρόεδρο, δείξαμε ότι σε μεγάλο βαθμό διατηρούμε τις θέσεις μας. Εντάξει, η πρόεδρια δεν μπορούσε να κρατηθεί. Κατά τα άλλα, όμως, μπορούν να συνεχίσουν να διατηρούν το έλεγχο της γερουσίας και του ανωτάτου δικαστηρίου. Ο Biden εκπροσωπεί, ενώ και αυτός βέβαια έχει συνδεθεί και το Δημοκρατικό Κόμμα και με επεμβάσεις και προφανώς δεν είναι κανένας Άγιος και όπως πολύ ωραία υπόθηκε νωρίτερα που άκουγα στην εκπομπή σας, το συμφέρον της κοιτάει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέεται όμως με μια λογική η οποία θα είναι κάπως πιο συγκροτημένη, πιο συντεταγμένη και κάπως πιο. Θα έχει μια κάποια συνοχή. Αναλυτές εκτιμούν ότι το μέχρι στιγμής δεδομένο της εκλογής Biden είναι αδύνατο να ανατραπεί με τα σενάρια περί αλλαγής πλεύσης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο να κρύβουν ένα γρίφο για τη χώρα μας. Σε όλο το γίγνεσθε θα είναι πιο θεσμικός και θα είναι και με την Ευρώπη το ίδιο. Βέβαια, του Biden η άποψη είναι ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Θα επαναφέρεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τις ΗΠΑ στο προσκήνιο στην δική μας περιοχή, αυτό είναι σίγουρο. Εκεί πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα, γιατί θα έχουμε περαιτέρω αναβάθμιση της Κρήτης και εκεί είναι θέμα πολύ καλής διαπραγμάτευσης για το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα. Μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, γεωπολιτικοί αναλυτές και καθηγητές διατύπωσαν τη γνώμη ότι η σταθερή δυναμική των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκίας είναι άγνωστο αν και πόσο θα επιτρέψει και ο Biden να αλλάξει, με τη σημείωση ότι για τη χώρα μας οι συσχετισμοί που συνδέονται με τις εξελίξεις και κυρίως το Αιγαίο, θα πρέπει να εκτείνονται στις ελληνικές πρωτοβουλίες και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το χρονικό της σχέσης μεταξύ Biden και Ερντογάν δεν προϊονίζεται ιδιαίτερα θετικό για τον Ερντογάν. Ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου θα υιοθετήσει μία πολιτική καρότων και μαστιγίων προς την Τουρκία. Το θέμα των 6, 10, 12 μιλίων έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα να πάρει μια απόφαση και να διορθώσει αυτό το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει η χώρα να κάνει τα δικά της κουμάντα και να μην περιμένει από τις δηλώσεις του ενός και του άλλου. Στέβωσε στο πίσω μέρος του κεφαλίου τους η ηγεσία της Ελλάδας, αυτή τουλάχιστον που σκέφτεται, έχει σκοπό να κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στην Αιγαλία ζώνη εννοώ, όταν υπάρξει εμπόλεμη εμπλοκή. Εκεί θα τα κάνουν και εκεί θα το έχουν σαν διαπραγματευτικό του. Καλή κίνηση είναι και αυτή, δεν την έχω ακούσει να συζητιέται. Αυτά τη σκέφτομαι εν παρόδου μερικές φορές. Η Τουρκία παραμένει πολύ σημαντική χώρα για αυτούς. Δεν θέλουν να τη χάσουν προς την Ρωσία. Και εμάς βέβαια μας θεωρούν δεδομένους. Δεν υπάρχει λόγος να μας προσέχουν περισσότερο. Ποτέ δεν ήσαν σε τόσο καλή κατάσταση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έχουμε γίνει σχεδόν απικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το άρχισε ο αριστερός κύριος Τσίπρας, το συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο μόνος που θα μπορούσε να μας εξηγήσει πολύ σωστά αυτή την κατάσταση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι μαζί μας πλέον και λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου.